μια σημαντική προσπάθεια, μια προσπάθεια με συνέχεια και συνέπεια, η δουλειά της οποίας όχι μόνο, ίσως δεν είναι τόσο πολύ γνωστή σε όλους τους Έλληνες, αλλά όσοι έχουν έναν μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας στα περιβαλλοντικά θέματα, ξέρουν πολύ καλά τι πάει να πει και πώς λειτουργεί ο Αρχαίλων, κύριε Πάλμερ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Πάντα χαρά μας. Κύριε Πάλμερ, έχετε ξεκινήσει εδώ και λίγες, περίπου 10 μέρες, μια προσπάθεια για τον διαχωρισμό των ακτών, γιατί βέβαια είναι άμεσο το αντικείμενο που ασχολείται ο Αρχαίλων με το σχετικό. Πείτε μου δύο λόγια. Όχι μόνο τον καθαρισμό, αλλά και τη φύλαξή τους, έτσι. Σε αυτό το συγκεκριμένες παραλίες. Σε συγκεκριμένες παραλίες που είναι παραλίες Οτοκίας. Ήδη εδώ και 10-15 μέρες ξεκίνησαν οι υπεύθυνοι του εθελοντισμού και στήσανε τις κατασκηνώσεις που έχουμε στις παραλίες Οτοκίας, δηλαδή στη Ζάκυνθο, στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο και στην Κρήτη, Χανιά, Ρέθυμνο, Μεσαρά, και άρχισαν να έρχονται οι εθελοντές μας από όλο τον κόσμο. Εμείς απασχολούμε πάρα πολλούς εθελοντές κάθε χρόνο, περίπου 500 νέα παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό από ποιες άκρες έρχονται. Έτσι, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ευρώπη, Ελλάδα. Οι οποίοι δεν είναι όλοι ελληνόφωνοι. Δυστυχώς. Είναι όλοι ελληνόφωνοι. Όχι, δεν είναι όλοι ελληνόφωνοι. Μόνο 15% είναι Έλληνες. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Και έχουμε επίσημη γλώσσα τα αγγλικά στις κατασκηνώσεις, τα ελληνικά. Κοιτάξτε, να σας πω, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αν θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω στην Ελλάδα και να ζήσω σε μια παραμυθένια, παρθένα παραλία, γιατί οι παραλίες Οτοκίας είναι και από τις καλύτερες και καθαρότερες στη χώρα. Είναι δείγμα συνήθως καθαρότητας. Οι χελώνες διαλέγουν ό,τι το καλύτερο. Αμμουδιά, λεπτή, ψηλή χαρδιά, καθαρή και ζεστό νερό. Όχι, λέει, είναι δικοί μας άνθρωποι οι χελώνες. Έχουμε τα ρίχνια από πίσω, θα πάμε να κάνουμε μπάνιο. Τώρα κύριε Πάλμερ, να σας ρωτήσω το εξής. Πάει ένας άνθρωπος σε μια παραλία και πέφτει πάνω σε μια φωλιά, βλέπει κάποια αυγά. Δώστε μου λίγες οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε. Τα αυγά δεν θα τα δει, δεν είναι στην επιφάνεια. Έτσι η χελώνα έχει σκάψει περίπου μισό μέτρο και τα έχει βάλει μέσα στην αμμουδιά. Αλλά μπορεί να δει ίχνη, τα οποία δείχνουν την εκεί φωλιά, κυκλικά ίχνη, και ένα σαν μεγάλο λοφάκι έτσι που έχει φτιάξει χελώνα για να τα σκεπάσει. Τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να σκάψει από περιέργεια να δει αν έχει αυγά από κάτω. Είναι ό,τι το χειρότερο. Δεν πρέπει να βάλει από πάνω ξαπλώστρα. Δεν πρέπει να βάλει από πάνω ψάθα ή πετσέτα, ούτε ομπρέλα να τα σκιάσει. Γιατί αυτά τα αυγά κάθονται εκεί πέρα 60 μέρες με τη ζέστη του ήλιου και μετά βγαίνουν τα χελωνάκια. Αν τα σπιάσουμε, αυξάνουμε την διάρκεια της επόασης, κάνουμε διάφορες ζημίες. Κύριε, συγγνώμη, νομίζω ότι η φωτογραφία στο video wall εδώ του στούντιο με το πεντακάθαρο βλέμμα και τον ενθουσιασμό στο πρόσωπο της εθελόντριάς σας, η οποία είναι, νομίζω ότι έχει ξαπλώσει ακριβώς δίπλα. Στη Ζάκυνθο είναι. Είναι στη Ζάκυνθο. Μόλις έχει σκάσει, όπως λέμε, μια φωλιά. Δηλαδή, τα χελωνάκια είναι μέσα και περιμένουν μια δροσερή στιγμή της ημέρας που να είναι ασφαλής πολύ πρωί, όπως είναι αυτή η φωτογραφία, να βγουν έξω. Δεν βγαίνουν αμέσως μόλις εκολαφτούν. Εκολάπτονται σιγά σιγά, μαζεύονται ομάδες και όλα μαζί δίνουν μια όθηση, σπρώχνουν την άμμο και ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Όλα μαζί. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δει κάποιος μια φωλιά να ανοίγει, ξέρετε, υποχωρεί η αμμουδιά και να δει και 80 χελωνάκια το ένα πίσω από τα άλλα. Άμα λοιπόν πέσουμε σε ένα τέτοιο φαινόμενο, σε μια παραγερδιστά κανένα. Ναι. Άμα πέσουμε σε ένα τέτοιο φαινόμενο, κάνουμε στην άκρη και δεν τα βοηθάμε να φτάσουν στη θάλασσα. Δηλαδή που λένε να τα βοηθήσουμε τα κακόμενα που πηγαίνουν. Αγωνίζονται, δηλαδή να μην τα πιάσουμε και να τα πάρουμε. Σε καμία περίπτωση. Να σας πω γιατί πολύ απλά. Ο αγώνας αυτός που κάνουμε τα πτερύγια τους αυτά στη θάλασσα είναι η γυμναστική που χρειάζονται να δυναμώσουν τα πτερύγια, αυτά τα 20 μέτρα, τα 15 μέτρα, ώστε μόλις μπουν μέσα στο νερό, να είναι έτοιμα να κολυμπήσουν πολύ γρήγορα. Γιατί εκεί βρίσκονται περισσότεροι εχθροί τους. Με τα λαψάρια, τα λαζοπούλια. Αυτός λοιπόν ο αγώνας που τα βλέπουμε να αγκομαχάν στην άμμο, να πέφτουν με την κοιλιά. Ανάποδα, βρίσκουν κοτσαλάκια, του μπάρουν. Είναι απαραίτητος για την επιβίωσή τους. Ναι, είναι απαραίτητος. Είναι η γυμναστική τους. Αν τα βάλουμε μέσα κατευθείαν, θα είναι μουδιασμένα και θα κάθονται στην επιφάνεια για λίγη ώρα, με αποτέλεσμα ένα θαλασσοπούλι, ένας γλάρος, κλαπ να έρθει και να τα αρπάξει. Πόσο πριν η στιγμή που φτάνεις, χίλια συγγνώμη, το κουνητό. Ακριβώς το κύμα, ναι.
Τι ωραίο που είναι, τι ωραία στιγμή, είναι η ζωή. Κύριε Πάλμερ, τι περιπτώσεις αντιμετωπίζετε και στο κέντρο περίθαλψης και γενικά σαν αρχαίλων, τι βλέπετε από πλευράς... Όσον αφορά τους τραυματισμούς, έτσι, τις απειλές. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη απειλή είναι η καταστροφή των παραλίων. Δεν είναι τραυματισμοί. Όντως, και πέρσι δυστυχώς πάσαμε ρεκόρ εκθαλασσώσεων, δηλαδή θανάτων, περίπου 400. Ρεκόρ όλων των 25 τελευταίων ετών. Στο κέντρο διάσωσης που τις περιθάλπτουμε όσες επιζούν έχουμε καμιά πενινταριά. Αλλά η απειλή τους είναι οι παραλίες. Οι παραλίες που τσιμεντώνονται, οι παραλίες που φωτίζονται από τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες ή οι παραλίες που καταλαμβάνονται από αυθαίρετα, επιτρέψτε μου να πω, καντίνες, σχολές σκι και τέτοια, οι οποίες με τα φώτα τους και με τους ορύβους τους ενοχλούν την οτοκία. Και δηλαδή, τι καταλάβετε ο κύριος, και εγώ πρέπει να ζήσω, 2 μήνες το χρόνο περιμένω. Να σας δεν πω είναι, η οτοκία δεν γίνεται σε όλες τις παραλίες. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Και είναι και ένα από τα συνθήματά μας. Το έχουμε, μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Δηλαδή, ας αφήσουμε τις χελώνες το βράδυ ίσια στην παραλία και ας τη χρησιμοποιήσουμε την παραλία όσο υπάρχει φως. Τη μέρα. Οι χελώνες το βράδυ χρειάζονται. Το βράδυ βγαίνουν για να γεννήσουν και να φτιάξουν τη φωλιά τους και κυρίως το βράδυ βγαίνουν τα χελωνάκια για να πάνε στη θάλασσα. Γιατί φοβόνται τους εχθρούς, τους υπτάμους, κτλ. Αν την αφήσουμε το βράδυ ήσυχη, γίνεται. Επίσης, υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν συνεργαστεί μαζί μας και έχουν καλύψει τα φώτα τους από τη μεριά της παραλίας. Πήγαινε στο Ρέθυμνο να δείτε στην παραλιακή ζώνη του Ρεθύμνου, ο Δήμος σε συνεργασία μαζί μας, όχι κάτι βάψει τη μεριά της θάλασσας. Οπότε δεν ενοχλείται. Και υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν αλλάξει τις λάμπες τους με κάτι ειδικές λάμπες νήτρου, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις χελώνες. Δηλαδή έχουν ένα αόρατο φως από τις χελώνες. Πρέπει να είναι πολύ λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει, γιατί συνήθως δεν είναι... Πολλοί ακολουθούν οδηγίες περιβαλλοντικού τέτοιου τύπου. Και όμως είναι λίγοι, αλλά ένας με τον άλλον συνειδητοποιούν το θέμα περισσότερο. Γιατί μας είναι τόσο αναγκαία η χελώνα? Η χελώνα μας είναι αναγκαία, όπως μας είπαμε, ακούσαμε στο βίντεο. Αναγκαία κάθε ζωντανός οργανισμός, με την έννοια ότι αποτελεί ένα κρίκο μιας τεράστιας αλυσίδας. Απ' την άλλη είναι τα λίγα ανάρχαια ζώα που ζουν ακόμη πάνω στον πλανήτη μας, από την εποχή των δεινοσαύρων. Έτσι μετράει 180 εκατομμύρια χρόνια η ηλικία της. Από την πρώτη χελώνα των αρχαίλων, γι' αυτό και ονομαζόμαστε έτσι, αρχική χελώνα που βγήκε και ανακαλύφθηκε το σκελετός της στην Αμερική, στην Νεμπράσκα. Οπότε καταλαβαίνετε, 180 εκατομμύρια χρόνια είναι μια ιστορία. Δεν λέει δηλαδή να την πατήσω με το βατραχοπέδιλο, ας πούμε, είναι η αεροσυλία μεγάλη. Οκ, εντάξει, πες για να ξέρω. Πώς επιβιώνει ο αρχαίλων, υπάρχει τρόπος... Ο αρχαίλων είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, οικολογικό. Με μεγάλη ιστορία. Ξεπερνάμε τα 28 χρόνια. 28 χρόνια. Ναι. Όταν θέλω να σας πω, εμείς είχαμε ακούσει τόσο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που τίποτα δεν είχαμε ακούσει. Ο αρχαίλων ήδη είχε συστηθεί σε σωματείο και δρούσε μαχητικά για τη σωτηρία της θαλάσσιας χελώνας. Όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά λαμβάνοντας σιγά σιγά και μέρος σε προγράμματα διεθνή. Βεβαίως. Σε παγκόσμια συνέδρια, μόλις οι εκπρόσωποι μας επιστρέψανε... Τα θεωρούσαν λίγο πιο απολυμμένους. Ναι, πάντοτε. Τώρα... Γιατί η χελώνα είναι λίγο παρεξηγημένο ζώο. Είναι λίγο άσχημο. Όσο να το δεινοσαυρικό έτσι. Δεν παίζει εμφανώς κανένα εντυπωσιακό ρόλο. Οι ναυτικοί είχαν μεγάλες, πώς το λένε, θεωρούσαν πολύ γρουσούλικο να το δουν στη θάλασσα. Αναλόγως που τη δεις λέει. Αν τη δεις από τα δεξιά του πλοίου είναι τύχη, από τα αριστερά είναι γρουσουζιά. Στην ναυτική σε θεωρούσαν λίγο γραφικούς λοιπόν. Καθώς περνούν οι δεκαετίες πια και όχι τα χρόνια, νομίζω ότι ο αρχαίλων αρχίζει και αποκτά, ίσως όχι τη διάσταση που του αξίζει απολύτως και την αναγνώριση που του αξίζει απολύτως, αποκτά όμως μια καλύτερη θέση στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών και κυρίως στους ανθρώπους που έχουν στα χέρια του τις εξουσίες, τις τουριστικές, τις οικονομικές, αυτή την ανάπτυξη την αλόγιστη, κάπως αρχίσατε και συνεννοείστε. Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο και πραγματικά. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε μέλη της Επιτροπής των Γαλάζιων Σημαίων, του πολύ γνωστού αυτού θεσμού που υπάρχει για τις παραλίες μας.
Είχαμε την ευκαιρία να τους συναντήσουμε πριν λίγες μέρες. Εμείς είμαστε, ας πούμε, ναι, μεν οι γαλάζιες σημαίες διευθύνονται από την ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς είμαστε η οργάνωση που συμμετέχει στην επιτροπή αυτή. Στην αρχή τους βρήκατε απέναντι τους ανθρώπους που επίσης θέλουν να ζήσουν και να αναπτυχθούν από τον πλούτο της ελληνικής παραλίας, ας πούμε, όχι βάλωσες τόσο, αλλά παραλίες. Την παρακολουθώ την υποθέση. Στην αρχή τους βρήκατε απέναντι, σχεδόν εχθρούς. Σας αντιμετώπισαν σαν εισβολής, με παράξενα γούστα, που είχαν σκοπό να βάλουν για κάποιο μυστηριώδη λόγο φρένο στην οικονομική ανάπτυξη των παραλιακών τουριστικών περιοχών της χώρας. Υπήρχαν κόντρες, έπεσε ξύλο, ίσως όχι για τον Αρχαίλων, αλλά για παρόμοιες οργανώσεις. Έπεσε και σε εμάς. Μας έχουν κάψει στη Ζάκυνθο, κατασκηνώσεις κτλ. Σήμερα, 28 χρόνια μετά, πώς είναι η σχέση σας? Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά με το κράτος είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο ευτυχώς οι κρατικοί φορείς να μας καλούν για να γνωμοδοτούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με την εκπαίδευση, την παιδεία, επίσης πολύ καλά. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, πάρα πολύ καλές. Με τους επιχειρηματίες, με τους επιχειρηματίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση περπατάμε σε μια κόψη ξηραφιού συνέχεια. Διότι... Ισορροπία τρόμου δηλαδή. Ναι, ναι, διότι βλέπουν πάρα πολύ έντονα το κέρδος, το πολύ γρήγορο, το γρήγορο, ναι, και δεν βλέπουν λίγο μακρύτερα. Και εκεί πέρα όντως έχουμε προβλήματα. Δεν μπορώ να μην το δεχτώ ότι έχουμε προβλήματα. Ναι, μεν η Ζάκυνθος έγινε εθνικό θαλάσσιο πάρκο και αγωνίζεται τώρα και ο φορέας που είναι κρατική, έτσι, εντός εισαγωγικών υπηρεσία, γι' αυτό μαζί. Εμείς κάνουμε την επιστημονική δουλειά αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε παραλίες όπως ο νότιος κυπαρισιακός κόλπος, δηλαδή Κυπαρισία, έτσι από τη Ζαχάρα και κάτω, που είναι η δεύτερη παραλία οτοκίας στη Μεσόγειο. Δεν έχει τουριστική ανάπτυξη έντονη και οι άνθρωποι εκεί αγωνίζονται και μας φοβούνται. Αγωνίζονται να αναπτύξουν τον τουρισμό τους και μας φοβούνται πολύ χωρίς να υπάρχει λόγος. Σας φοβούνται? Ναι. Δηλαδή ότι θα σταματήσετε την ανάπτυξη? Φοβούνται ότι θα σταματήσει η ανάπτυξη και θα γίνει κι άλλο ένα εθνικό πάρκο εκεί πέρα. Και εθνικό πάρκο, πολύ ρηχά σημαίνει χάνω λεφτά. Ενώ στην πραγματικότητα εθνικό πάρκο δεν σημαίνει χάνω λεφτά, σημαίνει κερδίζω γιατί φέρνω ευαισθητοποιημένους τουρίστες, έχω οικοτουρισμό, έχω εναλλακτική ανάπτυξη. Μπορείς να το διαφημίσεις, τρελαίνω τον πάρκο να παίξω, να τους πεις ότι έρχεσαι εκεί, αλλά από εκεί που θα έρθεις, πρόσεξέ μου σε παρακαλώ τη φωλιά της Χελώνας. Μιλάμε ότι υπάρχει κόσμος, εκατομμύρια, μιλιούνια τουριστών, οι οποίοι δεν έχουν καλύτερο στο κόσμο. Ο οικοτουριστές είναι να δείτε όλο και με περισσότερο, μας το λένε... Κατεβείτε στη Ζάκυνθο, από το πλοίο, ή από το αεροπλάνο και πηγαίνετε στη Ζάκυνθο και πέστε μου τι βλέπετε γύρω σας. Χελωνάκια, πύρινα, λούτρινα, πετσετάκια, χαλάκια, τα πάντα. Τα αγαπήσαμε ξαφνικά. Διότι αυτά θέλουν τουρίστες, γι' αυτό πηγαίνουν, για να δουν κάποιες χελώνες, για να βρεθούν στον χώρο της θαλάσσιας χελώνας. Ναι, δεν είναι και επιθετικό αυτό το είδος, ναι, αλλά οπότε και να... Είναι. Έχετε δίκιο. Είναι, το χελωνάκι πια στη Ζάκυνθο είναι ότι είναι ο Παρθενώνας σε γύψινο σουβενίρ στους δρόμους της Κλάκας. Ναι. Όποιος κατεβεί, αυτό θα... Νιώθετε μια ικανοποίηση γι' αυτό? Νιώθουμε ικανοποίηση. Ξέρετε πότε νιώθουμε ικανοποίηση? Νιώθουμε ικανοποίηση όταν τελειώνει η σεζόν και κάνουμε απογραφή και βλέπουμε, ας πούμε, ότι καταφέραμε να προστατεύσουμε πέρσι 2.500 φωλιές. Με αποτέλεσμα σχεδόν 25.000 χελωνάκια να φτάσουν στη θάλασσα με ασφάλεια. Βέβαια, μην ενθουσιάζεστε, γιατί από τα 25.000 χελωνάκια 25 θα ενηλικιωθούν και θα γυρίσουν πίσω να... Χελωνάκια, 25 χελωνάκια. Ναι, 25, είναι ένα της χιλίδης. Είναι, γιατί αν ζούσαν τα 25.000 δεν μπορούσαν να βγουν χελώνες. Δεν θα υπήρχε θάλασσα. Με διάνοια έχουμε ικανοποίηση όταν στο κέντρο διάσωσης μετά από λιγότερους ή περισσότερους μήνες απελευθερώνουμε μια μεγάλη χελώνα που μας είχαν τραυματισμένη. Της έχουμε κάνει υπερβάσεις, έχουμε βγάλει αγίστη. Η Δίνα, θα δημιώσει μια τελευταία ερώτηση που δεν μπορώ να την ρωτήσω. Μπορεί κανείς να συνδεθεί να πιάσει φιλίες με μια χελώνα? Βλέπουμε τους ανθρώπους που προστατεύουν θαλάσσια κήτη, δελφίνια, φώκες. Κλασικά. Γίνονται κολλητοί, έτσι, κάποια στιγμή, παρόλο που είναι άγρια ζώα. Σαφώς αναπτύσσουν σχέση με τους θεραπευτές και τους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Τώρα με μια χελώνα μπορεί να πιάσει κολλητή. Όχι, η νοημοσύνη τους είναι εντελώς διαφορετική.
Μιλάμε για θηλαστικά. Ναι. Δηλαδή, και ποιο είναι θηλαστικά είμαστε, τι έχουμε να χωρίσουμε. Τα ζώα είναι αρκετά, δεν έχει, η νοημοσύνη τους είναι εντελώς διαφορετική. Καμιά φορά εθίζονται στο να πλησιάζουν τον άνθρωπο όταν συνηθίσουν να τους δώσει τροφή. Την τροφή. Γι' αυτό βλέπουμε σε ορισμένους όρμους και κόλπους όπου υπάρχουν ψαροταβέρνες, μας το λένε τέτοιοι δηλαδή, δύο-τρεις χελώνες όταν καθαρίζουν τα ψάρια οι ταβέρνες, εμφανίζονται δύο-τρεις μεγάλες έτσι, χελώνες, ένα μέτρο καμπούτσι. Και τι έγινε, παιδιά, τι θα φάμε σήμερα. Και μασουλάνε τα ψάρια και φεύγουν και τις έχουν στείλει μασκότ. Εμείς δεν πολύ θέλουμε να γίνεται αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί δεν πρέπει να έρχονται σε κάποιον. Τράβο, πέσε το χελόν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, όχι για τη σημερινή σας μόνο επίσκεψη, για όλο το πριν και για όλο το μετά που έρχεται. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί με έχετε υποστηρίξει και μας έχετε υποστηρίξει πάρα πολύ.